Επιδρομή απατεώνων που επιχειρούν να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα, οικονομικά στοιχεία αλλά και να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη με επίκεντρο το Ηράκλειο. Δεκάδες πολίτες δέχονται καταιγισμό τηλεφωνημάτων δήθεν από τους κολοσσούς της Microsoft είτε το κέντρο αναφοράς προβλημάτων των Windows, όπως ισχυρίζονται οι πάντα ευγενικοί απατεώνες. Πάντα είναι πολύ ευγενικοί. Δηλαδή, όταν τους είπα, πες μου τι θες. Μου είπε αυτή, συγγνώμη κύριε, δεν θέλουμε κάτι, να σας βοηθήσουμε θέλουμε. Μια φωνή όμως χαρακτηριστική. Είναι μια κοπέλα, νεαρή, πολύ ευγενική, όπου πίσω, δηλαδή στο background, ακούγονται και άλλα τηλέφωνα να χτυπάνε, σαν να είναι τηλεφωνικό κέντρο. Νεαρός επιχειρηματίας που δέχτηκε βροχή ανάλογων τηλεφωνημάτων στο σπίτι του, στο γραφείο, ακόμη και το σπίτι της μητέρας του, περιγράφει πώς οι αετονίχηδες προσπαθούν να καθοδηγήσουν ανυποψία στους πολίτες, ώστε με ένα συνδυασμό πλήκτρων να αποκτήσουν εκείνη πρόσβαση στον υπολογιστή του θύματος, να υφαρπάξουν προσωπικά και οικονομικά στοιχεία, αλλά και χρήματα. Και στο σπίτι μας ήταν πρωί 8 η ώρα και μετά σε 9.30. Σε μένα εδώ πέρα δύο φορές χθες, μία φορά σήμερα. Η μάνα μου χθες τουλάχιστον 10 φορές. Ανάλογα τηλεφωνήματα έχουν δεχτεί δεκάδες πολίτες. Και το μόνο που είπαν ήταν ότι είναι από τη Microsoft και ότι έχει κάποιο πρόβλημα υπολογιστή μου και στέλνει συνεχώς μηνύματα μπρος στη Microsoft. Και θα θέλουν να έχουν πρόσβαση μπρος στον υπολογιστή μου. Πάντα είναι πολύ ευγενικοί. Δηλαδή, όταν τους είπα, πες μου τι θες. Μου είπε αυτή, συγγνώμη κύριε, δεν θέλουμε κάτι, να σας βοηθήσουμε θέλουμε. Στην περίπτωση μάλιστα μιας 34χρονης κοπέλας η ίδια είδε τον τραπεζικό της λογαριασμό να αδειάζει μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι σημαντικό να μην εμπιστευόμαστε τον οποιοδήποτε μέσα από το τηλέφωνο, όποια ιδιότητα και αν μας δηλώσει. Το θύμα έλαβε μήνυμα στο κινητό της ότι οι κωδικοί banking είχαν ακυρωθεί και πάτησε στο σύνδεσμο που περιείχε το μήνυμα. Μέχρι να επικοινωνήσει με την τράπεζα, οι δράστες είχαν προλάβει να κάνουν τρεις αναλήψεις των 800 ευρώ η καθεμία από το λογαριασμό της. Η ίδια κατέθεσε μήνυση στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου που διενεργούν προανάκριση.